Κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Ανάπτυξης. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, καλή χρονιά με υγεία. Επίσης. Εύχομαι σε εσάς, τηλεθεατές του Μέγκα, να πάτε πολύ καλά και να είμαστε η χρονιά αυτή να είναι πολύ καλύτερη από αυτή που ξέρετε, μας κάνετε ποδαρικό, κύριε Γεωργιάδη. Είστε ο πρώτος Υπουργός για το 2021 σε αυτή την εκπομπή. Θα ήθελα να πω και το εξής, ότι θέλουμε και εμείς να σας φέρουμε γούρι. Να σας φέρουμε και εμείς γούρι, γιατί μεθαύριο έχετε ένα σχηματισμό. Μην έχουμε καμιά έκπληξη. Εσείς ξέρετε, έχουμε μεθαύριο ένα σχηματισμό. Τι έτσι λένε. Λένατε εκεί, το αποφασίσατε. Έτσι, όχι εμείς. Ο Πρωθυπουργός θα το αποφασίσει. Εμείς δεν είμαστε. Αφήστε να αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Πάμε λίγο σε αυτά που είπατε τα πολύ σημαντικά. Καταρχάς, τα χρόνια πολλά μου στον κύριο Χιδηριάννη. Το ρεπορτάζ του για το Click Away ήταν ακριβές. Mm-hmm. Αυτό που είπα, αυτό έγινε το Click Away. Κάποια καταστήματα πήγαν εξαιρετικά καλά. Όπως τα παιχνίδια, αυτά που είχαν ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές και είδη δώρων. Αυτά πήγαν πάρα πολύ καλά, δηλαδή εντυπωσιακά καλά. Τα συνοικιακά καταστήματα ρούχων πήγαν καλά. Αυτό είναι που ίσως δεν έγινε αντιληπτό αυτό που είπε. Τι είπε, εγώ έχω ένα κατάστημα ρούχων, είπε στην Ερμού, στο κέντρο. Στο Μοναστηράκι. Ναι. Δεν δούλεψα. Γιατί δεν δούλεψαν οι παραδοσιακοί εμπορικοί δρόμοι? Γιατί από την άποψη δεν μπορούσε κάποιος να βγει να κάνει βόλτα για ψώνια. Mm-hmm. Δεν είχε νόημα κάποιος να αποφασίσει να πάει, το click away του από το Μοναστηράκι, από την Ερμού, αν έμενε στα Βόρεια Προάστια, mm-hmm. αν έμενε στη Δυτική Αθήνα. Και έτσι εστράφησαν οι καταναλωτές στα καταστήματα της γειτονιάς τους. Γι' αυτό και τα καταστήματα μικρά και των ρούχων πήγαν πολύ καλά τα συνοικιακά τηρημένων των αναλογιών. Εάν σε το προσθέσει ότι είχαν σχεδόν μηδενική λειτουργία τα εμπορικά κέντρα και οι μεγαλύτερες αλυσίδες ρούχων δεν έκαναν click away, οι μεγάλες αλυσίδες ρούχων δεν έκαναν click away, δεν έκαναν παράδοση εκτός. Άρα, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του καταναλωτικού κοινού στράφηκε τελικά στα μικρά συνοικιακά καταστήματα. Λοιπόν, μια διαφορετική συμπεριφορά του καταναλωτικού κοινού. Άρα, εσείς λέτε ότι πήγε σε καλά αυτό. Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, δεν συζητείτε ότι πήγε καλά. Τα ακούσατε και όλο και το είπε. Το καλά όμως πρέπει να το μεταφράσουμε σε τζίρο, σε τσέπη. Καταλαβαίνετε. Το click away έσωσε τη χριστουγεννιάτικη αγορά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Για όποιον έχει στοιχειώδη μέσα του δικαιοσύνη. Και ήρθε χθεσινή απόφαση για να καταστρέψει ό,τι καταφέραμε. Θα έρθουμε τώρα στη χθεσινή απόφαση. Πάμε πρώτα να κάνουμε αποτίμηση ότι κάναμε στις γιορτές. Το click away, λοιπόν, θυμάστε είχαμε και εδώ στη δική σα εκπομπή και τον ωραίο διάλογο με τον καταστηματάρχη. Τον κύριο Πανταζόνα. Καλά ήταν από την Καλυθέα. Τον κύριο Πανταζόνα, από τη Νέα Σμύρνη. Τον κύριο Πανταζόνα, μπράβο. Ο οποίος μας έλεγε δεν δουλεύει το click away, είχε 30 παραγγελίες. Έλεγε λοιπόν, ότι δεν δουλεύει, κύριε Υπουργέ, τόσο όσο θα μπορούσε να δουλεύει με ραντεβού μέσα στο κατάστημα. Τόσο όσο και εγώ, αν είχα 30 παραγγελίες από μηδέν, μια χαρά είμαι. Λοιπόν, άρα επανέρχομαι στο προκείμενο. Το click away έσωσε τη χριστουγεννιάτικη αγορά παρά την κρίνη. Άρα, γιατί το λέω αυτό? Όχι για να μου πείτε μπράβο. Το λέω για να σας δείξω ότι έχουμε και σχέδιο και πρόγραμμα και γνώση του πώς πηγαίνουμε. Πάμε τώρα στη χθεσινή απόφαση. Ναι. Εγώ χθες είμαι προσκεκλημένος στην εκπομπή του Γιώργου Αυτιά. Θα μας δώσετε, κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό μόνο, γιατί είπατε ότι έχετε σχέδιο και πρόγραμμα. Σας ακούγαμε λοιπόν μέχρι και χθες να λέτε ότι υπάρχει στον προγραμματισμό σας ή στα σενάρια που εκπονεί το Υπουργείο σας, αν όλα πάνε καλά, το ενδεχόμενο να ανοίξει το λιανεμπόριο ακόμα και σε ζώνες. Και αμέσως μετά, μία ώρα μετά ή δύο ώρες μετά, ήρθε ο κύριος Πέτσας. Και ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα. Όχι, αυτή είναι η προπαγάνδα του διαδικτύου, κύριε Αγκαντώνη. Όχι, δεν είναι προπαγάνδα του διαδικτύου. Με συγχωρείτε. Δεν είναι καθόλου προπαγάνδα του διαδικτύου, κύριε Υπουργέ. Δώστε μου την ευκαιρία να μιλήσω. Τι μεσολάβηση θέλω να σα. Δεν είσαστε από του ανθρώπου που φημώνετε. Νομίζω ο κύριο Αυτιά θα παίξει και τι σχετικέ φέτε. Σήμερα πρέπει να κάνουμε διαφήμιση άλλη κουμπί τώρα. Πάμε λοιπόν στο συγκεκριμένο. Εγώ χθε αναρωτήθηκα, είπα. Πρώτο μας μέλημα και πρώτη μας στρατηγική είναι η μείωση της πανδημίας και να μην έρθει στην Ελλάδα το τρίτο κύμα. Σωστά. Αυτό το είπα 50 φορές. Αφού αποφύγουμε το τρίτο κύμα, αφού είμαστε βέβαιοι ότι αποφύγαμε το τρίτο κύμα, μετά θα εξετάσουμε κάθε άλλο σενάριο για το πώς μπορούμε να ανοίξουμε την αγορά και φυσικά και το άνοιγμα σε ζώνες είναι ένα πάρα πολύ πιθανό σενάριο. Αλλά το άνοιγμα σε ζώνες δεν είπα ότι είναι τη Δευτέρα. Το άνοιγμα σε ζώνες είπα όταν θα έχουμε αποφύγει το τρίτο κύμα. Μισό λεπτό, το οποίο το είπα πάνω από 50 φορές θες. Και καλά κάνετε. Πάμε και... λοιπόν τώρα. Μισό λεπτάκι όμως. Μην το περνάμε έτσι. Δεν ξέρατε εσείς εχθές ή προχθές ότι το Σάββατο θα ξανακλείσουν τα μαγαζιά? Βεβαίως το ήξερα. Ναι. Γιατί δεν προετοιμάσατε την αγορά? Από την Πέμπτη, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Ξέρετε πόσες παραγγελίες click away υπάρχουν που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν? Δεν γινόταν να το ανακοινώσουμε νωρίτερα. Διότι αν το ανακοινώναμε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, κύριε Σιωμόπουλε, θα γινόταν αυτομάτως αυτό που έγινε σε όλες τις χώρες όταν έγινε αυτόματα σκληρότερο lockdown. Βγήκαν όλους στους δρόμους. Μήπως δεν το έχετε δει? Και χθες έγινε αυτό εδώ. Το Λονδίνο καταστράφηκε από αυτό το πράγμα. Όταν είπαν το lockdown από Δευτέρα, δύο μέρες είχαν 2 εκατομμύρια στους δρόμους. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβετε, σας είπα, να μας έχετε εμπιστοσύνη.
Είμαστε μια χώρα που τα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά υπό πρωτοφανώς άγριες συνθήκες. Μην έχουμε συνεχώς στο μυαλό μας την γκρίνια. Ποια γκρίνια? Πάμε λοιπόν γιατί έγινε αυτό μισό που έγινε, δεν το καταλάβετε. Μέσα σε μια εβδομάδα. Να πούμε γιατί έγινε. Μισό λεπτό, Στέλλα, γιατί μα θα τρελαθούμε εδώ. Αφήνετε τόση ώρα, προσπαθώ να εξηγήσω γιατί γίνεται τα πάντα, και με έχετε χρόνο. Παιδιά. Αλλά μέσα σε μια εβδομάδα. Μισό λεπτό, κύριε Γεωργιάδη. Τι συνέβη μέσα σε μια εβδομάδα και ανατράπηκαν οι αρχικές αποφάσεις? Δεν συνέβη τίποτα, Χριστιανέ μου. Άσε με να το ολοκληρώσω. Χριστιανός είμαι, ισχύει. Ελάτε, κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν, πά. Συνεχίστε. Τι συνέβη? Συνέβη ότι παρακολουθούμε την εξέλιξη του τρίτου κύματος στην Ευρώπη, που είναι φρικτή, πολύ χειρότερη του δευτέρου κύματος και εξελίσσεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Σήμερα ανέβασα το πρωί στο Twitter μου πριν από λίγο ότι έγινε στην Ιρλανδία. Η Ιρλανδία έχει κάτω από 5 εκατομμύρια πληθυσμό, έχει λιγότερο πληθυσμό από την Αθήνα. Χθες είχε 3.300 κρούσματα. Ξέρετε πόσα είχε ένα μήνα πριν? 50. 50 την ημέρα είχανε. Και θα είχαν 3.300. Για ποιο λόγο? Διότι αυτό το τρίτο κύμα το λεγόμενο έχει πολύ ψηλό ρυθμό μεταδοτικότητος και προσβάλλει πολύ ευκολότερα τους ανθρώπους. Άρα τι θα πει αυτό? Ότι όποιος δεν προσέξει τον, αν θέλετε, τον κοροϊδεύσει η εξέλιξη της πανδημίας, του κάνει τέχνασμα ο ιός και πάει και κινηθεί γρηγορότερα από ό,τι πρέπει, θα το πληρώσει με πολλούς νεκρούς και με πολύ πόνο. Άρα τι είπαμε λοιπόν εμείς σε συνεργασία με τους ειδικούς που μας εξήγησαν τη στρατηγική? Είπαμε, πρέπει να μειώσουμε τον ιό έτι περαιτέρω. Είμαστε καλά σήμερα, όχι τόσο καλά όσο θα θέλαμε, αλλά πράγματι πάρα πολύ καλά σε σχέση με όλους τους άλλους. Αν λοιπόν κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια, ένα δυνατό κουπί και πέσει ο ιός παρακάτω, θα έχουμε μετά τον χρόνο να μπορούμε να ανοίξουμε κάπως φυσιολογικότερα τη ζωή μας για μέσα στο χειμώνα, ώστε να έχουμε το περιθώριο, αν υπάρχει έκρηξη των κρουσμάτων ξαφνικά, να είμαστε και στην έκρηξη χαμηλά για να κλείσουμε πάλι γρήγορα. Ερώτηση. Διότι όλο το άγχος είναι να μην σου ξεφύγει ο ιός και πας στο τρίτο κύμα. Και τι σκεφτήκαμε? Ότι αυτή η εβδομάδα που ακολουθεί, μια και λέμε για το εμπόριο, γιατί εγώ υπουργός εμπορίου είμαι, πλην μια ημέρα που είναι εκεί του Αγιανιού, που είναι πράγματι καταπληκτική ημέρα για την αγορά, είναι μειωμένη κίνηση αν ρωτήσουμε οποιοδήποτε έμπορο. Διότι είναι μέσα τα φώτα και είναι η εβδομάδα ακριβώς μετά τις γιορτές. Και είναι παραδοσιακά μια εβδομάδα που πλην αυτή τη μέρα που σας είπα έχει χαμηλό τζίρο. Άρα λοιπόν είπαμε, σε μια εβδομάδα που ο τζίρος είναι παραδοσιακά χαμηλός, με ήδη μέσα αργία τα φώτα, πάμε να κλείσουμε δυνατά, να μειώσουμε τον ιό και να πάμε παρακάτω. Ωραία. Είστε σαφείς, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, είστε σαφείς. Ερώτηση. Ο ορίζοντας άρα των μέτρων που ανακοινώθηκαν χθες θα είναι ορίζοντας μιας εβδομάδας μέχρι την Δευτέρα 11 του μήνα ή θα έχουμε και παράταση? Θα είναι ορίζοντας μιας εβδομάδας εφόσον πράγματι η πανδημία εξελιχθεί με τον τρόπο που σας είπα. Διότι, δεν σας κρύβω, έχουμε και άλλες πηγές ανησυχίας. Αγιά πείτε μας. Τηρήθηκαν τα μέτρα στο ραδιό πρωτοχρονιάς? Τηρήθηκαν? Θα δούμε. Θα το ξέρουμε σε λίγες μέρες αν τηρήθηκαν από την εξέλιξη των κρουσμάτων. Ήρθαν, ξέρω εγώ, όλοι αυτοί που πήγαν στο Ντουμπάι και είναι καθαροί. Ή γυρίσανε αυτό και είναι. Θα πρέπει να μας πείτε, δεν θα το περάσουμε έτσι αυτό. Δούμε. Θα πρέπει να μας πείτε τι θα προβλέψετε για αυτούς. Θα ελεγχθούν όλοι ένα-ένα. Θα μείνουν τρεις μέρες ή 14. Μα για να μπουν πίσω στην Ελλάδα πρέπει να έχουν αρνητικό τεστ. Στην Ελλάδα θα μπουν, θα έχουν καραντίνα, όλα αυτά μετά θα τα έχουν. Ωραία. Αλλά θέλω να πω εδώ, ρε παιδιά, δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Αυτός ο ιός για να αντιμετωπιστεί θέλει ένα στοιχείο συνεργασίας των πολιτών στα μέτρα. Εάν εγώ σου λέω μην κάνεις ρεβεγιόν και εσύ πηγαίνεις κρυφά και κάνεις ρεβεγιόν με άλλους 15 και έχεις έναν ασυνοματικό και φύγουν οι 14 μολυσμένοι, τι να σου κάνει ο Γεωργιάδης? Άλλη ερώτηση, κύριε Υπουργέ, επειδή τώρα θα μπούμε σε μια περίοδο εκτός. Προσπαθώ πάντως να εξηγήσω ότι το μέτρο το οποίο πήρα. Το καταλάβαμε. Εκρίθη ως απαραίτητο, προσέξτε, όχι γιατί τώρα κινδυνεύουμε, όχι δεν θα κινδυνεύω αυτήν την εβδομάδα, καλά πηγαίνουμε. Αλλά γιατί πρέπει να έχουμε ένα περιθώριο ασφαλείας πριν αρχίσουμε να ανοίγουμε την οικονομία μας, ώστε αν έχουμε ξαφνική έκρηξη κρουσμάτων, να είμαστε σε αρκετή απόσταση από μια καταστροφή. Εγώ πιστεύω και λίγο σχηματικά, το καταλάβετε. Σας ακούμε θυμάστε με μεγάλη πολύ προσοχή. Μεγάλη κριτική. Μισό που ασκήθηκε λεπτάκι. Στην κυβέρνηση, ένα το πω μόνο αυτό, ναι. Που ασκήθηκε στην κυβέρνηση γιατί δεν είχαμε κλείσει τη Θεσσαλονίκη πριν τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Ναι. Θυμάστε? Και τώρα έχετε κλείσει 2,5 μήνες και ακόμα δεν έχετε καταφέρει να ελέγξετε την πανδημία. Είπατε? Την έχετε κλείσει 2,5 μήνες και δεν έχει ελεγχθεί η πανδημία.
Συγγνώμη, έχετε, θέλετε να. Ωραία. Θα βάλετε τώρα το control του Μέγκα, παρακαλώ πολύ, να δείξει το χάρτη της Ευρώπης, του ECDC, της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τον Έλεγχο των Λοιμωδών Οσμάτων. Βάλετε το χάρτη στην οθόνη. Ναι, ξέρω ποιο θα πείτε. Το χάρτη. Μα εμείς το είπαμε πρώτοι. Όχι. Βάλτε το χάρτη. Το δεν θα με πάτε εσείς εκεί που θέλετε. Μισό λεπτάκι. Βάλτε το χάρτη στην Ευρώπη. Δυόμισι μήνες στη Θεσσαλονίκη. Δεν μου λέτε με τέτοια. Τι να πω, δεν καταλαβαίνω. Ο επίσημος Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τον Έλεγχο των Λοιμωδών Οσμάτων είναι 2,5 μήνες σε lockdown στη Θεσσαλονίκη. Είναι η Ελλάδα καλύτερα από όλους άλλους. Σαφέστατα είναι. Και ευτυχώς που είναι. Ευτυχώς που είναι. Είναι η Ελλάδα καλύτερα από όλους άλλους. Είναι καλύτερα από όλους άλλους. Αλλά μπράβο. Γιατί είμαστε 2,5 μήνες σε lockdown. Λέξη, πανδημία. Γιατί είμαστε. Λέτε. Περίμενε, δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. 2,5 μήνες είναι η Θεσσαλονίκη σε lockdown. Είναι, βέβαια. Ωραία. Είναι. Τι έχει συμβεί και είναι σε 2,5 μήνες σε lockdown. Δεν θα έπρεπε να έχει βγει. Η Θεσσαλονίκη είναι πολύ καλά. Είναι καλύτερα και από την Αθήνα. Ωραία. Και πλέον η Θεσσαλονίκη είναι καλύτερα και από την Αθήνα. Και ξαναμπαίνει μια εβδομάδα. Αυτό λέμε, κύριε Υπουργέ. Ναι. Σας είπα τώρα για να επανέλθουμε, μην μαλώνουμε προϋπηρεσία αυτονόητα. Ασφαλώς και η Ελλάδα έχει την πανδημία καλύτερα από όλους άλλους και το ξέρετε. Σας είπα, εσείς οι δημοσιογράφοι πρέπει να σταματήσετε την κρίνια. Έχουμε τα γενέθλια της Ελλάδας μας 200 χρόνια από την Επανάσταση του 21, ας βάλετε και εσείς λίγο μυαλό. Για πείτε μας, άλλη κρίνια στα κανάλια. Κύριε Υπουργέ, για πείτε μας τώρα εσείς που τα βλέπετε αυτά τα σενάρια. Να βάλουμε μυαλό. Το άκουσα, ναι. Να βάλουμε μυαλό. Να βάλουμε και εμείς μυαλό, κακό δεν είναι. Λοιπόν, πάμε. Κύριε Υπουργέ, για πείτε μας τώρα. Αν έχουμε την πανδημία στην Ελλάδα και να είμαστε μόνοι πράσινοι σε όλη την Ευρώπη. Αν λάβουμε υπόψη μας, κύριε Γεωργιάδη, αν λάβουμε υπόψη μας το καλό σενάριο, στην περίπτωση που η χώρα τα πάει καλά τις επόμενες μέρες, επειδή θα μπούμε και σε μια περίοδο εκτόσεων. Και ο κόσμος της αγοράς μας παρακολουθεί αυτή την ώρα. Θέλω απλά να σας ρωτήσω, εάν πάνε τα πράγματα καλά, εάν θα πάμε ξανά στο Click Away ή αν όντως θα γίνει αυτό που λέγατε για τις εκπτώσεις, το σενάριο να μπαίνει ο κόσμος μέσα στα καταστήματα. Εφόσον όλα πάνε καλά και καταφέρουμε και συμπιέσουμε την πανδημία προς τα κάτω και αποκτήσουμε αυτό το περιθώριο του χρόνου που θέλουμε, εάν όλα πάνε καλά, θα επιστρέψουμε σε 11 του μηνός εδώ που ήμασταν χθες. Δηλαδή με Click Away κλπ. Τώρα. Στην εβδομάδα που ακολουθεί θα συζητήσουμε πάλι με τους ειδικούς και για το εξής πράγμα, για το εάν θα μπορέσουμε να πάμε σε πιο χαλαρά μέτρα. Δηλαδή σε αυτό που έλεγα για τις ζώνες χθες, που είναι ένα σενάριο το οποίο έχει κερδίσει η έδαφος, γιατί πράγματι υπάρχουν περιοχές Ελλάδα που δείχνουν εξαιρετικά καλή εικόνα επιδημιολογικά και δεν θέλουμε να τις αδικήσουμε εφόσον μπορούμε να τις ανοίξουμε. Ή να δούμε πώς θα μπορούμε να δουλέψουμε με ραντεβού σε κάποια καταστήματα όπως του κυρίου που δείξατε πριν, ο οποίος δεν βολεύεται να δουλέψει μόνο με το Click Away. Όλα αυτά συνάδελφα θα τα δούμε. Για να μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε, θα πρέπει να έχουμε το περιθώριο του χρόνου. Για να έχουμε το περιθώριο του χρόνου, πρέπει όλοι μας να βάλουμε λίγο πλάτη αυτή τη βδομάδα. Επαναλαμβάνω, με καλή διάθεση, με ενότητα, με εμπιστοσύνη. Αυτή τη βδομάδα. Ως προς τα έξοδα των καταστημάτων που είπατε πριν, και αυτό είναι στην αρμοδιότητά μου, ήθελα να το αφήσω. Πρώτα απ' όλα, όλα τα καταστήματα που κλείσαμε, όλα θα έχουν 0 ενίκιο τον Ιανουάριο. Το είπαμε αυτό, ναι. Δεν έχετε παράπονο, το αναφέραμε. Το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Θα έχουν κάποιο τζίρο τον Ιανουάριο, είτε με το Click Away, είτε με την παράδοση εκτός, είτε με την παράδοση εντός, για να το πω ελληνικά αν έρθει. Θα έχουν κάποιο τζίρο, θα έχουν μηδενικά ενίκια, θα έχουν επιστρεπτέα προκαταβολή 5 που ξεκινάει σχεδόν αμέσως, έχουν αναστολή πληρωμών φόρων, άρα. Η στήριξη από την κυβέρνηση είναι πάρα πολύ γενναιόδορη. Να πάμε και στο μας λέγατε. Για να δείξουμε. Επειδή το ζητήσατε και είναι δίκαιο να το δείξουμε. Και εμείς δεν έχουμε λόγο να αμφισβητήσουμε αυτό το χάρτη, κύριε Υπουργέ. Υπέρ σας είμαστε, γιατί θέλουμε η Ελλάδα να είναι στο πράσινο και να παραμείνει στο πράσινο. Εμείς άλλο σας είπαμε όμως, να το, και το δείχνουμε το χάρτη και επιβεβαιωνόμαστε, έτσι. Γιατί τον είχαμε δείξει πρώτοι εμείς αυτό το χάρτη, πριν βγείτε εσείς να μας ραπίσετε σήμερα και να μας πείτε ότι. Μια χάρτη να σχολιάσω κάτι. Το χάρτη θα δείτε ότι η Ιρλανδία είναι στο πράσινο. Ξαφνικά η Ιρλανδία σε μια εβδομάδα. Γιατί εμείς κλείνουμε τώρα για μια εβδομάδα. Δεν το λέω για να πω κάτι κακό την Ιρλανδία. Προφανώς δεν έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά. Λέω για να καταλάβουμε τη λογική του κλεισίματος. Καταλαβαίνουμε πόσο ο ρυθμός του ιού αυτού μπορεί. Σαν 3.000 κρούσματα. Προσέξτε πόσο γρήγορα αυτός ο ιός επιτίθεται. Απλώς, εκεί που στο πράσινο πας στο κόκκινο. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσουμε. Απλώς αυτή είναι η μέθοδος του αρχοντεών που κάνετε. Άρα ναι. Τι λέμε. Λέμε αντί να πάμε επισπεύδοντες να κάνουμε το λάθος. Βλέπουμε το αντιπάθαν οι άλλοι. Δεν είναι χαζοί οι άλλοι. Έξυπνοι άνθρωποι είναι. Αλλά και αυτοί είχαν τις ανάγκες τους επιχειρήσεις του τον που θέλει τα μαγαζιά του. Το καταλαβαίνει πώς ανάπτυξε με. Κάποια στιγμή λοιπόν πάρα να ανοίξω. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, επειδή είστε Υπουργός Ανάπτυξης και έχετε στην εποπτεία σας κατά κάποιο τρόπο και τις τράπεζες, λέγαμε και προηγουμένως τι γίνεται με τους ανθρώπους που τελειώνει η αναστολή τους στο 9 μήνο
Και μετά κάθε τράπεζα έχει το δικό της πρόγραμμα, αλλά ζητάει τόκους δανείων. Έχει υπάρξει ήδη συζήτηση διευρωπαϊκή για διεύρυνση αυτού του χρονικού ορίου. Πιστεύω θα υπάρχουν και επίσημες ανακοινώσεις σύντομα, διότι όπως καταλαβαίνετε το 9 μήνο είχε αποφασιστεί με μία καραντίνα και ένα κύμα ιού. Τώρα έχουμε δεύτερο και τρίτο κύμα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Εμείς υποστηρίζουμε αναφανδόν την επέκταση αυτής της αναστολής. Αλλά δεν είναι ζήτημα της κυβερνήσεως, είναι ζήτημα των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών. Τώρα, Υπουργέ, επειδή δεν μπορούμε να μην σας ρωτήσουμε για το θέμα των ασχηματισμών, κάναμε λίγο χιούμερ στην αρχή, αλλά τώρα εδώ τώρα, το πράγμα αρχίζει και σοβαρεύει, γιατί φαίνεται σε επόμενες 2-3 μέρες. Θέλω να μας πείτε αν έχει χτυπήσει το τηλέφωνό σας να σας ενημερώσουν για πιθανή αλλαγή, μετακίνηση ή οτιδήποτε, και αν εσείς πιστεύετε ότι αυτός ο ανασχηματισμός θα βοηθήσει την κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω για ποιο ανασχηματισμό μου μιλάτε. Θέλετε να σχολιάσω και μου ρωτάτε αν αυτός ο ανασχηματισμός θα βοηθήσει όχι την κυβέρνηση, όταν δεν έχει ανακοινωθεί κανένας ανασχηματισμός παρά μόνο δημοσιεύματα ανασχηματισμού. Δεύτερον, κύριε Σιόμπουλα, να σα ρωτήσω κάτι. Α υποτεθείτε ότι είχαν πάρει τηλέφωνο και μου είχαν πει: Δεν θα το έλεγα στο Μέγκα την Κυριακή πρωί 3 Ιανουαρίου. Όχι. Όχι. Αλλά να σα πω κάτι, να σα αποκαλύψω επίσης, κάτι. Πιστεύετε ότι αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον κόσμο που μα βλέπει τώρα για χιλιάδε προβλήματα. Εντάξει, ενδιαφέρει 50 ανθρώπου σε 100-200. Αλλά να σα πω κάτι. Όμω θα έχει τόσα προβλήματα. Υπουργοί που φοβούνται ότι θα μετακινηθούν. Ακούστε το αυτό, σα δίνουμε είδηση. Υπουργοί που φοβούνται ότι θα μετακινηθούν αρνήθηκαν να είναι καλεσμένοι στην εκπομπή. Εσεί δεν αρνηθήκατε, κάτι σημαίνει αυτό. Για να μην φανεί ότι το κάνω για λόγους που υπονοείτε, θα σας πω ότι δύσκολα θυμάμαι τον εαυτό μου σε αυτοσυγκράτηση τηλεοπτική. Ήταν σπάνιες φορές στη ζωή μου. Είναι ειλικρινής και θα σας πιστώσουμε, κύριε Γεωργιάδη, αυτό σταθετικά. Λοιπόν, να δούμε λίγο για τα ενίκια. Πότε ρωτάει ο κόσμος, οι ιδιοκτήτες ρωτούν μάλλον, πότε τα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς τους. Μέσα στον Ιανουάριο από το Υπουργείο Οικονομικών, νομίζω στο πρώτο 15ήμερο, θα πιστωθούν κανονικά τα χρήματα και θα είναι αυξημένα, γιατί όσο μειώνουμε το ενίκιο σε επαγγελματίες, τόσο αυξάνουμε την επιδότηση στους ιδιοκτήτες. Επαναλαμβάνω, όλοι μας θα βάλουμε λίγο πλάτη. Κάτι χάνουν οι επιχειρήσεις, κάτι χάνουν οι ιδιοκτήτες, κάτι βάζει το κράτος. Ο στόχος είναι να περάσουμε όλοι μαζί απέναντι. Η πέμπτη είναι μια δύσκολη στιγμή. Η πέμπτη επιστρεπτέ, από ό,τι θα ανοίξει, Υπουργέ. Αμέσως, σε επόμενες μέρες θα ανοίξει η πλατφόρμα για την επιστρεπτή αποκαταβολή 5 και θα έχει και επιδότηση και θα είναι και πολύ γρήγορη. Μάλιστα. Μην ανησυχείτε. Λοιπόν, γιατί τα χρήματα της επιστρεπτέας, για να πω στο κύριο που βγάλετε προηγουμένως, τον κύριο Χιδαριάν. Ναι. Παιδιά, τα είπε πάρα πολύ ωραία για την Επανάσταση, για τα 200 χρόνια, για την ενότητα μου άρεσε πάρα πολύ, δεν ξέρω, αλλά μου άρεσε πολύ πώς θα πει. Λοιπόν, εμείς καταλαβαίνουμε ότι τα χρήματα της επιστρεπτέας αποκαταβολής είναι τα χρήματα που μια επιχείρηση χρειάζεται για να ζήσει και η οικογένεια του επιχειρηματία. Διότι με τα ενίκια ωραία τα πληρώνεις, φόρος σου έχουμε αναστολή, όλους τους λογαριασμούς έχεις αναστολή, επιταγές έχεις αναστολή, έχεις κάποιο μικρό τζίρο από το click away, αλλά δεν φτάνει αυτό για να ζήσεις. Άρα έρχεται η επιστρεπτέα αποκαταβολή και σου δίνει και τα χρήματα για να ζήσεις. Μέχρι ότι φτάσουμε στο τέλος της πανδημίας, καλώς έχω το πλάνο, καλό Απρίλιο, καλό Μάρτιο, καλό Μάιο, δεν ξέρω εγώ τώρα, δεν είμαι ειδικός, κάπου εκεί, για να κάτσουμε μετά σε ένα τραπέζι, να δούμε ανθρώπινα και πολιτισμένα τι χρέη δημιουργήθηκαν, πώς μπορούμε να διαθετήσουμε αυτά τα χρέη, τι μπορούμε να διαγράψουμε. Τώρα για την εστίαση δεν σας ρωτάμε. Πάει για διαγραφή χρεών. Πάει για διαγραφή, μακάρι. Δεν είπα διαγραφή όσον αφορά το κομμάτι που λέμε την επιστρεπτή αποκαταβολή και την εξατομίκευση του πώς θα γίνει αυτό. Εγώ δεν είμαι γενικά υπεργενικό. Τώρα για την εστίαση, κύριε Γεωργιάδη, κλείνοντας, δεν σας ρωτάμε γιατί καταλαβαίνουμε ότι για να μείνετε σε θέση να μας πείτε πώς θα λειτουργήσει το κλικ αγώ ή μάλλον για την εστίαση ακόμα πριν να περάσει κι άλλος καιρός. Θα σας πω, κυρία Γκαντώνα, το εξής. Χθες ήμουν με ένα φίλο μου, προχθές την ακρίβεια, από το Βέλγιο, καθηγητή πανεπιστημίου εκεί, Έλληνας καταπληκτικός. Στην κουβέντα πάνω μου λέγω τον πέρασε τον κορονοϊό. Λέω πότε, μου λέει τον Οκτώβριο. Πήγαμε λύση ένα εστιατόριο στις Βρυξέλλες, 7 φίλοι Έλληνες. Δεν φόραγε ο σερβιτόρος μάσκα, φύγαμε και οι 7 με κορονοϊό. Ναι. 7 στους 7, μου είπαμε στη λέξη μου, 7 στους 7. Βέβαια, θα μου πει στην Ελλάδα έχει δει πολλούς σερβιτόρους χωρίς μάσκα. Εγώ ειλικρινά δεν έχω δει πολλούς και στα πρόσφατα είναι πολύ λίγα. Θέλω να πω όμως ότι γενικά τα εστιατόρια είναι ένα δύσκολο πεδίο του κορονοϊού. Θεωρούνται εστίες υπερμετάδοσης. Εμείς βγάλαμε και τρέχει ήδη το πρόγραμμα για τις θερμάσεις εξωτερικού χώρου. Σε λίγες μέρες θα βγει και το πρόγραμμα για τα e-shop, ξέχασα να πω. Θα συζητήσουμε τώρα μέσα από μέσα πώς μπορούμε να φτιάξουμε και ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τις περιοχές που είναι σε ένα παρατεταμένο lockdown, όπως η Δυτική Αττική, η Κοζάνη, γιατί θέλω να δω πώς μπορούμε να βοηθήσουμε περαιτέρω τις επιχειρήσεις που, ξέρετε, θα πάνε στην Δυτική Αττική, είναι αδικημένοι. Όχι εξαιτίας μας, εξαιτίας του ιού. Διότι μέσα στις γιορτές δεν κάνουν αυτοί ούτε click away. Ξέρετε να περιμένουμε και άλλες αποφάσεις. Εδώ εσείς μου λέγατε για το click away στην περιμένη φορά που ήμασταν μαζί και στη Δυτική Αττική κάναν τα κονβόι, τα αυτοκίνητα διαμαρτυρόμενα γιατί δεν μπορούν να κάνουν click away. Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι υπάρχουν περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο λόγω της πανδημίας. Λοιπόν, εμείς θέλω όλους να δω πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Εμείς δεν θέλουμε κανέναν.
παιδιά κατώτερου Θεού, ούτε θα μ' αφήσουμε κανένα μόνο του. Θα είμαστε δίπλα και στην Αιγαιατική ιδιαίτερα και στην Κοζάνη. Δείτε τα όλα, κύριε Υπουργέ, για λοιπόν, τα θέματα με τις τράπεζες. Σας ευχαριστήσουμε. Πολύ, να καλή είστε χρονιά καλά. Να έχετε. Τώρα ελπίζουμε να παραμείνετε υπουργό, να σα φιλοξενούμε στην εκπομπή, αλλά και χωρί να είστε υπουργό παλαιότερα. Θα παραμείνει. Το ρεπορτάζ μα είναι καλό. Λοιπόν, ευχαριστούμε, κύριε Γεωργιάδη. Να είστε καλά. Γεια σα, να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσει.